Εστία, σήμερα βρισκόμαστε εδώ στο Κοκκινόχωμα, σε ένα πάρα πολύ σημαντικό ρέμα, το οποίο έχει και μεγάλη έκταση, αλλά και για να καθαριστεί με δεκαετίες. Η Περιφερειακή Ενότητα Καβάλα συνεχίζει να θωρακίζει τα χωριά της από τα έντονα πλημμυρικά φαινόμενα. Πιο συγκεκριμένα, ξεκίνησε ο καθαρισμός ρέματος στη Δημοτική Ενότητα Κοκκινοχώματος στο Δήμο Παγκαίου. Το παρόν έδωσαν ο Αντιπεριφερειάρχης Καβάλας και ο Αντιδήμαρχος Δημοτικής Ενότητας Ελευθερούπολης Ανδρέας Καλλινικίδης. Το Νοέμβριο του παρελθόντος έτους, του 2019, είχαμε τις πλημμύρες σε διάφορες επιχειρήσεις, οι οποίες πραγματικά υπέστη τεράστιες οικονομικές ζημίες. Γι' αυτό το λόγο, δώσαμε εντολή να ξεκινήσουν και όπως βλέπετε και εσείς, ήδη ξεκίνησε ο εργολάβος στο καθαρισμό αυτού του ρέματος. Πολύ σημαντικός καθαρισμός και για το χωριό αλλά και για τις επιχειρήσεις. Εδώ και δύο μήνες αρχίσαμε και καθαρίζουμε ρέματα με συνεργασία με την περιφέρεια. Ο Δήμος Παγκαίου καθαρίσαμε στο Χορτοκόπι, τώρα Κοκκινόχωμα. Είχαν να καθαριστούν πολλά χρόνια αυτά τα ρέματα. Τώρα μετά θα πάμε στα Μισκιανά, θα πάμε στο Χταίο που έχουμε και εκεί ένα σοβαρό πρόβλημα. Και αυτά είναι έργα ουσίας που πλημμύριζαν εδώ μαγαζιά, σπίτια ακόμα πριν ένα χρόνο πλημμυρίσαν εδώ πέρα και μαγαζιά εκεί στην Ελευθερούπολη του κυρίου Ταοξή, του κυρίου Αμαραντίδη, και πιστεύω να τα καθαρίσουμε και να έχουμε μια καλή ροή του υδάτων για να μην έχουμε προβλήματα οι επαγγελματίες και γενικά όλη η περιοχή μας. Επιχειρηματίες περιοχής τονίζουν ότι το συγκεκριμένο έργο τους δίνει ανάσα, καθώς σε κάθε βροχόπτωση αγωνιούσαν για τις περιουσίες τους. Αν δείτε πόσο ήταν αυτό το ρέμα, ήταν 1,5 μέτρο και τώρα τουλάχιστον 5 μέτρα έχει ανοίξει και μπορούν να φεύγουν πιο άνετα τα νερά. Αυτά τα ρέματα εδώ είχαν να καθαριστούν 10 χρόνια από ό,τι μου λένε εδώ από το Κοκκινόχωμα ορισμένοι γνωστοί και φίλοι. Κάναν ενέργειες και άλλοι φίλοι πιο μπροστά καθαρίσανε, αλλά αυτό το καθάρισμα τώρα που κάνει ο κύριος Περιφερειάρχης από εδώ μέχρι κάτω δεν θα προβληματιστεί, πιστεύω, εκτός αν πια ακραία φαινόμενα, γιατί δεν σας κρύβω εγώ, η επιχείρησή μου έχει κινδυνεύσει πάρα πολλές και έφτασε, δηλαδή δεν κοιμόμασταν. Τώρα πιστεύω από εδώ και πέρα θα κοιμόμαστε. Μία σημαντική πρωτοβουλία συνολικότερα από την Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας. Από τις αρχές του καλοκαιριού έχουν ξεκινήσει με πυρετόδες ρυθμούς όσον αφορά οι καθαρισμοί σε ρέματα που είχαν να καθαριστούν πάνω από 10 έτη. Πρέπει να τονιστεί ότι και με τις συγκεκριμένες πρωτοβουλίες δίνεται ξεκάθαρη απάντηση, αλλά και μία σημαντική βοήθεια συνολικότερα σε Δήμο Παγκαίου, Δήμο Νέστο αλλά και Δήμο Καβάλας για την αντιπλημμυρική προστασία. Αυτά τα ρέματα είχαν να καθαριστούν δεκαετίες. Είναι γνωστό ότι από τα μέσα του 2018 την αρμοδιότητα την ανέλαβε τον καθαρισμό των ρεμάτων οι περιφέρειες. Γι' αυτό το λόγο και η Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας ξεκίνησε ένα μεγάλο σχέδιο καθαρισμού των ρεμάτων σε όλο τον νομό της Καβάλας, προϋπολογισμού 600.000 ευρώ. Ιδίως ξεκινήσαμε σε διάφορες κοινότητες όπως το Ζυγό, στο Κρυονέρι, στον Αμυδαλαιώνα, στα Δωμάτια.